Γιατί σηκώθηκα όρθια. Όχι, δεν σηκώθηκα όρθια μόνο για να μιλήσω στο τηλέφωνο. Σηκώθηκα όρθια γιατί θέλω να μαζέψω κολόνιες από πίσω. Γιατί, μαντέψτε, επιτέλους θα μιλήσουμε για τα αγαπημένα μου αρώματα. Αλλά θα μιλήσουμε για τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά αρώματα. Με ρωτάτε συνέχεια για τα αρώματα που φοράω. Επειδή έχω πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία στα περίεργα αρώματα και στα περίεργα γυαλιά και στα περίεργα παπούτσια, γενικότερα έχω μια αδυναμία στο περίεργο που σε έχετε καταλάβει. Λοιπόν, αποφάσισα να σας δείξω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά, περίεργα και μη περίεργα, γιατί δεν είναι όλα περίεργα. Τα αγαπημένα μου λοιπόν καλοκαιρινά αρώματα. Θα ξεκινήσουμε από mainstream, θα έχει και οικονομικά, θα έχει και πάρα πολύ ακριβά. Και γενικώς, μισό λεπτό να τα μαζέψω. Αρχικά, για να το βγάλω από τη μέση, θα σας μιλήσω για την κολόνια που μου έχει κλέψει τελευταία την καρδιά. Είναι μία από τις πολύ πολύ πρόσφατες προσθήκες στη συλλογή μου. Ούτε εβδομάδα βασικά δεν έχει που την αγόρασα. Είναι η Narciso Rodriguez ή Poudre. Την έχω αγοράσει διπλή. Μου άρεσε τόσο πολύ που αγόρασα και φρόλουτρο και κρέμα σώματος. Την είχε δώρο μαζί με το σετάκι, νομίζω γύρω στα 44 ευρώ το 30, και πήρα 2 30 με 2 κρέμα σώματος παρέα. Είναι. Γενικότερα, τα Narciso Rodriguez τα γνώρισα το 2008 όταν πήρα την κλασική την Narciso Rodriguez, την For Hair, όχι την Essence, που την έχω εδώ πίσω. Έχουν αυτό που λέμε την αίσθηση καθαριότητας αυτές οι κολόνιες, αυτά τα αρώματα. Θέλω πάρα πολύ να δώσετε βάση στο πώς θα προσπαθήσω να σας περιγράψω τις μυρωδιές, γιατί μπορώ να χρησιμοποιήσω ακόμα και εικόνες για να περιγράψω μυρωδιές. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα, παιδιά. Λοιπόν, έχω καταγράψει τα συστατικά τους κάτω, γιατί είναι πάρα πολλά και δεν φοβάμαι μην μπερδευτώ και σας τα πω μπερδεμένα. Οπότε, αν με δείτε να κοιτάζω σημειώσεις. Πολύ απλά είναι τόσες πολλές και έχουν τόσο πολλά συστατικά που μπερδεύεσαι. Δεν το συστήνω τόσο για βράδυ όσο για πρωί, φοριέται και βράδυ εννοείται, αλλά δεν είναι τόσο έντονο που να είναι βαρβάτο για βράδυ. Αν φορέσετε την mask παρέα με αυτήν εδώ, την κάνετε πολύ πιο έντονη και διαρκεί πολύ περισσότερη ώρα. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια ωστόσο. Είναι ξυλώδες το άρωμα και οι νότες κορυφής είναι τριαντάφυλλο για σεμί, άνθη πορτοκαλιάς, μεσαία νότα έχει μόσχο και νότες βάσης έχει βετιβέρ, κέδρο, κουμαρίνι και πατσουλί. Πατσουλί, you know me, ή με το πατσουλί το ίδιο. Ο κέδρος είναι ξύλο και το βετιβέρ είναι ένα γρασίδι. Του δίνει ένα earthy tone, ταυτόχρονα με μια αίσθηση καθαριότητας. Ωστόσο, θεωρώ ότι από όλα αυτά τα συστατικά, η μεσαία νότα της ο μόσχος είναι αυτή που κυριαρχεί. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα μόσχος και μυρίζει πάρα πολύ έντονα δροσερή καθαριότητα. Και τις φράσεις που λέω πολλές φορές για αυτές τις κολόνιες. Εγώ αυτή την κολόνια την χαρακτηρίζω ως είμαι και μαμά και μιλφάρα. Την έχω λατρέψει και αυτό το καλοκαίρι νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου άρωμα. Και γι' αυτό άλλωστε πήρα και δύο. Η αμέσως επόμενη αγαπημένη μου για φέτος το καλοκαίρι είναι η Maison Francis Courgetian. Ελπίζω να το λέω σωστά. Έχω πάρει τα travel, τα μπουκαλάκια, γιατί κοστίζουν πολύ λιγότερο από τα μεγάλα μπουκαλάκια και εγώ επειδή αλλάζω τσάντες συνέχεια, έχω 3 11 τέτοια ή 4 όπως παίρνω και τις Killian και έχω σε κάθε τσάντα και από ένα, σε κάθε πορτοφολάκι και από ένα. Οπότε και δεν κουβαλάω βάρος και κουβαλάω την κολόνια μου πάντα μαζί. Λοιπόν, είναι η Baccarat Rouge 540. Είχα δοκιμάσει δείγμα της πέρυσι και μου άρεσε πάρα πολύ. Ωστόσο, όταν πήγα στη Μαριάνθη να κάνω τα φρύδια με το Microblade, μου μύρισε μια πάρα πολύ γνώριμη μυρωδιά. Γενικότερα, να ξέρετε, ξεχωρίζω τις μυρωδιές από τις κολόνιες. Και αν μια κολόνια την έχω μυρίσει, έστω και σε δείγμα, τη θυμάμαι. Είναι μια unisex κολόνια, η οποία στην αρχή η πρώτη αίσθηση που σου βγάζει είναι ότι σου μυρίζει κάτι σαν κρασί. Σου μυρίζει κάτι έντονο. Ταυτόχρονα όμως. Και γλυκό. Οι νότες κορυφής είναι για σεμί και σαφράν, μεσαία νότα είναι το αμπερόξυλο και η γκρίζα άμβρα και οι νότες βάσης είναι ρετσίνι ελάτης και κέδρος. Για μένα στη μύτη μου κυριαρχεί ο κέδρος και το γιασεμί. Αυτή η κολόνια για κάποιο λόγο μου έχει σχηματιστεί στο μυαλό σαν γυναίκες από το ανατολικό μπλοκ, θεωρητικές δίμετρες, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Κυρίως είναι βραδινό άρωμα, ωστόσο εγώ τη φοράω άπειρες φορές και το πρωί. Τα Francis Courgetian κυκλοφορούν και σε μεγάλες εκδόσεις, 50 κλπ, 120, αλλά ωστόσο αν θέλετε να δοκιμάσετε και στο official site του ίδιου, με 14 ευρώ μπορείτε να αγοράσετε δείγματα, τα οποία σας έρχονται στο σπίτι και όταν αγοράσετε μία κολόνια, αυτά τα 14 ευρώ σας επιστρέφονται. Έτσι αγόρασα εγώ την Oud Satin Mood που έχω πίσω. Ωστόσο, η Oud Satin Mood είναι πολύ πιο χειμωνιάτικη και δεν είναι σε αυτό το βίντεο. Έρχονται με DHL Express αν τα πάρετε από το official shop του από την Γαλλία και όχι από τα άτικα που τα φέρνουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εξτασίφαρα, νομίζω μόνο στα άτικα υπάρχουν. Είναι πολύ δυνατή κολόνια, με πολύ καλή αντοχή. Την προτείνω κυρίως για βράδυ, αν και εγώ την φοράω και πρωί, αλλά ξέρετε ότι εγώ είμαι ένας πατσούλα άνθρωπος που φοράω πολύ έντονες κολόνιες και περιεργίες, οπότε
Δεν με χαλάνε τη φοράω και πρωί. Περνάμε σε κάτι πιο ανδρόγινους. Περνάμε στην Λίμπρα τη Yves Saint Laurent. Την είχατε δει πριν κάνα μήνα και στο βίντεο που είχα κάνει τα Yves Saint Laurent. Δεν είχα πάει στο event τη Λίμπρα και δεν την είχα μυρίσει και είχα μείνει με την απορία. Δοκίμασα δειγματάκι και στο δειγματάκι δεν μου άρεσε. Μέχρι που τη δοκίμασα από κοντά. Να ξέρετε ότι πολλές φορές τα δειγματάκια διαφέρουν οι μυρωδιές από ότι όταν τις παίρνετε actual σε μπουκάλι. Καμιά φορά στα δειγματάκια είναι είτε πιο έντονες είτε πιο βαριές και σε κάποιες κολόγες δεν τους πάει το να είναι πιο βαριές. Λοιπόν, το Libre έχει μέσα πάρα πολύ έντονη λεβάντα και αυτό είναι που την κάνει να έχει μια πιο αντρική νότα. Είναι και αυτό ένα αντρόγινους άρωμα, το οποίο ωστόσο είναι πάρα πολύ διακριτικό και φινετσάτο. Δηλαδή πραγματικά η Dua Lipa νομίζω ότι είναι το icon. Και πάμε στα συστατικά του, γιατί έχει πάρα πολλά συστατικά. Νομίζω ότι είναι από τις κολόνιες με τα περισσότερα συστατικά που έχω δει ποτέ. Νότες κορυφής έχει μανταρίν οράνζ, λεβάντα φραγκοστάφυλλο και πετιγκράν. Οι μεσαίες νότες είναι γιασεμί, λεβάντα και άνθη πορτοκαλιάς. Και οι νότες βάσης είναι βανίλια, μαδαγασκάρης, κέδρος, γκρίζα, άμβρα και μόσχος. Είναι ένα συνοθήλευμα ξυλώδους μυρωδιάς, πικάντικης και κυτρώδους. Από όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί η λεβάντα ακούστηκε δύο φορές στα συστατικά, γιατί είναι και, και νότες κορυφής και νότες μεσαίες, νομίζω ότι αυτό που έρχεται πολύ πιο έντονα στην όσφρησή μου από το μανταρίνι και τα άνθη πορτοκαλιάς, από όλα τα συστατικά του είναι η λεβάντα, πάρα πολύ έντονα λεβάντα, και ο κέδρος. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ ξυλώδες και λουλουδωτό παρά όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, αν σας αρέσουν οι ανδρόγινες, καθαρές, κρυστάλλινες μυρωδιές, εδώ. Αυτή η κολόνια μου θυμίζει corporate beach γυναίκες. Μου θυμίζει, όχι τη Lady Talk to the Manager, με το κούρεμα Karen, όχι. Μου θυμίζει corporate beachara γυναίκα διευθύντρια υπηρετικό. Αυτό. Περνάμε σε μία από τις μεγάλες μου αδυναμίες, που είναι τα αρώματα, τα By Kilian. Έχω... Έχω γύρω στις 5 Kilian, αλλά η Kilian, τα χειμωνιάτικα μου αρώματα, δηλαδή Dark Lord, Black Phantom, είναι τα, και Intoxicated, είναι τα βαρβάτα, τα αρώματα, τα χειμερινά που φοράω, που με μυρίζει η αδερφή μου και μου λέει ότι μυρίζω σαν παππούς σε καφενείο που παίζει μπαρμπούτι, ο οποίος έχει πιει κιόλας 7 νταμιτζάνες κρασί. Ναι, αλλά εμένα παιδιά αυτές τις κολόνιες μέρες, να με συγχωρείτε. Δύο όμως είναι οι καλοκαιρινές κολόνιες της Kilian, τις οποίες προτείνω εγώ περισσότερο. Η μία είναι πολύ πιο γλυκιά και η άλλη είναι πολύ πιο παιχνιδιάρικη. Θα ξεκινήσουμε από την πιο παιχνιδιάρικη που είναι η Playing with the Devil. Θα ξεκινήσουμε με την πιο παιχνιδιάρικη που είναι η Playing with the Devil. Είναι μια κολόνια την οποία δεν μπορώ να την περιγράψω ακριβώς γιατί μεταλλάσσεται. Αλλάζει. Όταν πήγα να αγοράσω πρώτη φορά Kilian, πήγα στα άτικα να τα μυρίσω και δοκιμάζω. Σε αυτή την πλευρά την Playing with the Devil, γιατί μου άρεσαν τα συστατικά που μου είπε η κοπέλα, και από την άλλη πλευρά δοκίμασα την Black Phantom το 2018. Πάω να κάνω τη φωτογράφηση στο Elle τότε και την ώρα που έχω φτάσει από το Μαρούσι που είναι το άτικα του Golden Hall στη Νέα Ιωνία που ήταν η φωτογράφηση, μύριζα συνεχώς τα χέρια μου και προσπαθούσα να καταλάβω, αλλά έτεινα στην Black Phantom. Περνάει η φωτογράφηση και όπως ξαναμυρίζω τους καρπούς μου, έχω παραγγείλει ήδη όσο μου χτενίζαν τα μαλλιά την Black Phantom και συνειδητοποιώ ότι η Playing with the Devil είναι τέλεια. Και μετά νιώσα που πήρα την Black Phantom και δεν πήρα την Playing with the Devil. Ωστόσο, η Playing with the Devil είναι πιο καλοκαιρινή από την Black Phantom. Και πάμε στα συστατικά. Νότες κορυφής, σαγκουίνι φραγκοστάφυλλο, ξινή, λευκό ροδάκινο και λίτσι. Πολύ φρούτο λοιπόν και ξινό φρούτο. Οι νότες μεσαίες είναι πιπεριά, τσίλι, τριαντάφυλλο, γιασεμί και πιπέρι, πικάντικο. Και νότες βάσης, κέδρος, σανδαλόξυλο, πατσουλί, σπόρος τόνκα, βενζόη και βανίλια. Οπότε λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα άρωμα το οποίο ξεκινάει, γιατί θα σας το περιγράψω ακριβώς όπως μυρίζει, γιατί μετά από λίγο μεταλλάσσεται. Όταν την ψεκάζεις, σου μυρίζει έντονα το ξύλο και το φρούτο και λες εντάξει. Όταν όμως αρχίζει και περνάει όλο αυτό, μένει η ξυλίλα πίσω, ξυλίλα. Μένει το ξύλο πίσω με τη βανίλια, με μία νότα τσίλι. Οπότε έχεις μία μυρωδιά η οποία μεταλλάσσεται από κάτι φρουτόδες, από κάτι πολύ δροσερό, σε ένα ωραίο μεστό, ζεστό και ταυτόχρονα πικάντικο, χωρίς να είναι αβάσταχτο,
άρωμα. Είναι η πιο πολυμορφική κολόνια που έχω αγοράσει ποτέ και νομίζω ότι είναι και η μόνη κολόνια που δεν έχω καταφέρει να προσωποποιήσω. Απλά μου θυμίζει καλοκαίρι. Επίσης, επειδή και τα Kilian είναι αρκετά ακριβά, τα 50 αυτά έχουν γύρω στα 170 με 180 ευρώ, κυκλοφορούν και τα travel size, παρέα με τα refills, τα οποία μπαίνουν μέσα, όπως και τα κουρκτζιάν που σας έδειξα, και τα κουβαλάς στην τσάντα σου, επίσης είναι υπέροχα. Εντάξει, έχει γίνει με την τσάντα μου καινούριο. Η συσκευασία τους είναι απίστευτη. Στις μεγάλες εκδόσεις των 50 υπάρχει με 250 ευρώ μπορείτε να αγοράσετε, έχει μέσα και ένα clutch δώρο το οποίο είναι απιστεύταμπλ. Απλά επειδή δεν το χρειαζόμουν το clutch, παίρνω συνήθως μικρές συσκευασίες και επειδή παίρνω και συνέχεια κολόνιες, δεν θεωρούσα ότι άξιζε τον κόπο να δώσω 250 ευρώ για να πάρω και το clutch μαζί. Λοιπόν, η επόμενη είναι η Love Don't Be Shy, την οποία την αγόρασα γιατί μου έλεγε ο φίλος μου ο Κωστής, ο οποίος είναι ο partner μου in crime όταν έχουμε να συζητήσουμε για αρώματα, κολλημένος με τα αρώματα κι αυτός, σαν και εμένα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μου είπε αυτήν την κολόνια τη φοράει η Ριάννα, έτρεξα αμέσως να την παραγγείλω. Γιατί με τη Ριάννα είχα μια πολύ μεγάλη ταύτιση, παιδιά, το 2008-2009 μέχρι και το 2011. Ό,τι έκανε και φοράει η Ριάννα από το 2009 μέχρι το 2011 το έχω πάρει. Είδα τη Ριάννα με γυαλί Louis Vuitton, μοβ. Δεν βρήκα το μοβ, πήρα το τυρκουάζ όμως. Είδα τη Ριάννα με τα Balenciaga τα γυαλιά, τότε τα περίεργα τα τετράγωνα πήγα τα πήρα. Ό,τι φόραγε η Ριάννα, παιδιά, κάποτε πήγαινε και το έπαιρνα. Είχα μεγάλη ψύχωση τότε της εποχής Πασόκ. Ό,τι φόραγε η Ριάννα το ήθελα. Πλέον όμως μου πέρασε αυτό το πράγμα. Μου πέρασε αυτή η μανία, μπορώ να το πω. Και μου ξαναξύπνησε, στην κολόνια μόνο, όταν μου είπε ο Κωστής για την κολόνια την Love Don't Be Shy. Η Love Don't Be Shy λένε ότι είναι η κολόνια της Ριάννα, την οποία φοράει όταν πάει να υπογράψει τα συμβόλαιά της. Δεν την αδικώ. Είναι μια κολόνια την οποία εγώ δεν θα την αγόραζα ποτέ. Πολύ φρουτώδης, γλυκιά, σε σημείο αηδίας κολόνια, η οποία όμως έχει μια σπιρτάδα μέσα που πραγματικά εγώ την αγάπησα. Είναι το μόνο άρωμα που όταν το φοράω με ρωτάνε όλοι ποια κολόνια φοράς. Γυναίκες, άντρες. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν συστατικά. Νότες κορυφής, νερόλι, περγαμόντο, ροζ πιπέρι και κόλιανδρος. Μεσαίες νότες, ήριδα, γιασεμί, τριαντάφυλλο, αγιόκλημα και άνθη πορτοκαλιάς. Και οι νότες κορυφής είναι μόσχος, βανίλια, μοσχογαλί, καραμέλα, ζάχαρη και λάβδανο. Αυτό που μυρίζει πάρα πολύ έντονα, παιδιά, είναι η καραμέλα. Μυρίζει έντονα καραμέλα, μυρίζει έντονα ζάχαρη. Είναι το αντίστοιχο, πολύ πιο γλυκό της Dior, της Miss Dior, που μύριζε το καραμέλο με popcorn. Μου θυμίζει πάρα πολύ Miss Dior, αλλά στην πολύ πιο γλυκιά βερζιόν της. Αυτή η κολόνια μου θυμίζει τη Ριάννα με το κόκκινο μαλλί του 2009, μου θυμίζει Εξαντρίκ Ελένη Βλαχάκη. Είναι πολύ σεξουαλική κολόνια, γενικότερα. Είναι πάρα πολύ sensual άρωμα. Θα έλεγα ότι είναι ξεκάθαρα γυναικείο και ναι, έχουν βουτήξει στο λαιμό μου γυναίκες και ρουφάνε το λαιμό μου και μου λένε τι μυρίζει έτσι. Ναι, για αυτή την κολόνια που δεν τη στόχα. Περνάμε σε κάτι εξίσου ανάλαφρο, επίσης όμως πικάντικο. Περνάμε στο κάρμα της Λας, το οποίο πνέει τα λοίστια, παιδιά μου, γιατί το έχω λιώσει. Το κάρμα είναι η αγαπημένη μου μυρωδιά από τα Λας. Δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα άλλο. Είναι πορτοκάλι και πατσούλι. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα πορτοκάλι, το οποίο πατσουλίζει όμως. Το έχω σε σαπούνι, αφρόλουτρο, κολόνια, μπάλμ χεριών. Το έχω σε όλες τις εκδόσεις το κάρμα, σε στέρεο σαπούνι. Πραγματικά πεθαίνω για αυτή τη μυρωδιά το καλοκαίρι. Μου θυμίζει παραλία, μου θυμίζει beach bar, μου θυμίζει. Είναι πάρα πολύ σπιρτόζικη. Δεν θεωρώ ότι είναι από τις πολύ γλυκές κολόνιες οι οποίες σε πνίγουνε. Είναι γλυκιά μεν, πολύ σπιρτόζικη λόγω του πορτοκαλιού και μυρίζει πατσουλί. Δεν πνίγει όμως. Νομίζω ότι είναι για μένα το ιδανικό καλοκαιρινό ελαφρύ άρωμα. Τα Λας τα βρίσκεται, έχουν ανοίξει και shop, οπότε μπορείτε να τα βρείτε και εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Νομίζω υπάρχει και σε body spray αυτό. Νομίζω. Έχει μέτρια διάρκεια. Δεν θα λέγω ότι έχει τεράστια διάρκεια, ωστόσο. Εγώ το ψεκάζω συνέχεια πάνω μου. Και μιλώντας για μέτρια διάρκεια, περνάμε σε ένα άλλο το οποίο μένει με απογοήτευσε. Δεν αγαπάω τόσο πολύ τη μυρωδιά του που δεν μετάνιωσα που το αγόρασα. Είναι το Sol Cheirosa, λέγεται, δεν είμαι σίγουρη. Είναι η μυρωδιά, η Sol de Janeiro μυρωδιά,
σε άρωμα. Το κυκλοφόρησε η Sol de Janeiro αρχές του χρόνου, νομίζω. Ναι. Το παρήγγειλα πριν μπω για την επέμβαση, νομίζω. Και μου ήρθε Μάρτιο, όχι, Μάιο. Μου ήρθε 3-4 μήνες μετά, εν πάση περιπτώσει. Το παρήγγειλα μέσω του Planet Express. Είναι μυρωδιά η Sol de Janeiro που γνωρίζουμε όλοι. Είναι αρκετά πιο έντονο από το body spray της Sol de Janeiro που κυκλοφορεί. Ωστόσο, δεν έχει τη διάρκεια που θα ήθελα από την κολόνια της Sol de Janeiro. Βέβαια, για να πω και την αλήθεια, ψεκάζομαι με την κολόνια αφού έχω βάλει mist στα μαλλιά από το body spray και αφού έχω πλακωθεί, παστωθεί ολόκληρη με την κρέμα της Sol de Janeiro σε όλο το σώμα. Οπότε θέλω, δεν θέλω, μυρίζω καραμέλα και φιστίκι. Νότες κορυφής είναι φιστίκι, αιγίνης και αμύγδαλο, μεσαίες νότες ηλιοτρόπιο και γιασεμί και νότες βάσης βανίλια, αλάτι, καραμέλα και σανδαλόξυλο. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα βανίλια, καραμέλα και φιστίκι. Εμένα αυτή είναι η μυρωδιά πλαίσιο. Τρία καλοκαίρια έχουν περάσει που έχω το Sol de Janeiro στα χέρια μου, τα Sol de Janeiro στα χέρια μου και ναι, μυρίζει πλαίσιο. Μου θυμίζει το θρυλικό αποσμητικό που είχαν στο πλαίσιο. Πάντα. Δεν ξέρω γιατί. Απογοητεύτηκα λίγο, η αλήθεια είναι. Νομίζω δεν το έχουν φέρει ακόμα στα Selfridges για να το πάρετε από την Ευρώπη. Νομίζω υπάρχει μόνο στο site της Αμερικής. Εάν το βρω στα Selfridges, τα Selfridges είναι το μόνο ευρωπαϊκό site το οποίο στέλνει αρώματα στην Ελλάδα, γιατί τα φέρνει με DHL Express. Και μπορείτε να βρείτε και το επόμενο άρωμα το οποίο θα σας δείξω. Αλλά κατά τα άλλα, μια. Περνάμε στη χούντα της καρδιάς μας, η οποία έβγαλε το Καγιάλι Elixir 11. Είναι μία από όλες τις Καγιάλι μυρωδιές που έχει βγάλει, μία από τις Καγιάλι κολόνιες που έχει βγάλει η χούντα. Λοιπόν, την αγόρασα τυφλά, όπως και πάρα πολλά αρώματα τα αγοράζω τυφλά. Απλά και μόνο διαβάζοντας τα συστατικά και προσπαθώντας να... Είναι και ένα challenge το οποίο κάνω στον εαυτό μου. Αγοράζω κολόνιες προσπαθώντας να φτιάξω το άρωμα στο μυαλό μου μέχρι να το λάβω. Και μετά η μεγάλη μου έκπληξη όταν έρθει το άρωμα και πάω να το μυρίσω να δω αν μύριζε όπως είχα τελικά στήσει στο μυαλό μου το ότι μπορεί να μυρίζει. Με λες και λίγο παρανοϊκή. Δεν με λες, με λες. Λοιπόν, το Καγιάλι λοιπόν 11 έχει νότες κορυφής, κόκκινο μήλο, πέταλα τριαντάφυλλου, μεσαίες νότες, μαγιάτικο τριαντάφυλλο, γιασεμί σαμπάκ και νότες βάσης, πατσουλί, βανίλια και χρυμπάρι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτό εδώ πέρα, ο λόγος που το αγάπησα, είναι γιατί είναι μια πολύ πιο βαριά, έντονη και σταθερή, κρατάει δηλαδή πιο πολύ, έκδοση του Aqua Allegoria της Guerlain. Έχω μια δυναμία στις Aqua Allegoria του Guerlain και η Aqua Allegoria, η αγαπημένη μου του Guerlain, είναι ίδια με αυτό εδώ, απλά σε πολύ πιο βαριά έκδοση. Τα Aqua Allegoria μου άρεσαν, αλλά ήταν ντε τουαλέτ. Δεν βαστούσαν πολύ, δεν είχαν πάρα πολύ staying power. Ναι. Τα φόραγα για παραλία που λέει ο λόγος. Αυτό εδώ πέρα είναι το Aqua Allegoria πολύ πιο βαρύ και πολύ πιο δυνατό και έντονο. Είναι ένα καλοκαιρινό άρωμα. Βοηθάει πάρα πολύ το ότι είναι τίγκα στο λουλουδικό μέσα. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα τριαντάφυλλο και ξύλο. Το τριαντάφυλλο κυριαρχεί και μυρίζει και έντονα το πορτοκάλι. Νομίζω μυρίζει πολύ πιο έντονα το μήλο από το τριαντάφυλλο και η βανίλια. Αλλά κυρίως μυρίζει κόκκινο μήλο, μυρίζει υπέροχα. Το Καγιάλι το βρίσκεται στο Selfridges, που δεν ξέρω αν το έχουν βρει στην Ελλάδα τα αρώματα της Χούντα. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει τα ελληνικά σε φορά τα αρώματα της Χούντα. Έχουν έρθει, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, τώρα που δεν μπορείς να πας να δοκιμάσεις αρώματα πάνω σου, στα μαγαζιά. Στην Γκαλερί Ντεμποτέ, προχτές πήρα την Αρκίζο Ροντρίγκες και τη δοκιμάζαμε σε κορδελάκια, τα δοκιμάζαμε. Ναι. Και πάμε και σε μια κολόνια, την οποία την έλαβα στο PR. Εγώ συνήθως τις κολόνιες που λαμβάνω στο PR δεν έχω και τρελή. Δεν ξέρω. Παρότι την έλαβα στο PR, μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου αρέσει γιατί έχει μέσα mask. Λοιπόν, είναι η Lanvin Tresor Mask Diamante. Λοιπόν, είναι η κλασική Lanvin Tresor, αλλά η συγκεκριμένη είναι μια λίγο πιο ελαφριά, ξυλώδης έκδοση της Tresor, της Lanvin Tresor. Νότες κορυφής, βατόμουρο, φύλλο βιολέτας, λευκός μόσχος, μεσαίες νότες τριαντάφυλλο δαμασκού, φρέζια, γιασεμί και λευκός μόσχος και νότες βάσης, λευκός μόσχος, σανδαλόξυλο, αμύγδαλο, πατσουλί και βανίλια. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου μυρίζει πάρα πολύ έντονα ο μόσχος, ο οποίος υπάρχει και νότα βάσης και νότα μεσαία νότα. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα λευκός μόσχος και βατόμουρο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δροσερή, ψηλό ανδρόγινη μυρωδιά, αλλά είναι πάρα πολύ ντελικάτη.
Είναι πάρα πολύ ωραία και καλοκαιρινό βράδυ. Δεν πνίγει, δεν είναι δηλαδή αυτή, ξέρεις, η κολόνια που σε πιάνει πονοκέφαλος από την γλυκάδα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο διακριτικό διαμαντάκι, το οποίο έχει μια κρυστάλλινη μυρωδιά. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τίποτα από αυτό που είπα. Και μία από τις πολύ αγαπημένες μου κολόνιες που την έχω διπλή είναι η Voyage d'Hermès, η οποία είναι και αυτή έτσι ψιλοανδρόγινη κολόνια. Είναι μια κολόνια η οποία διχάζει. Στους μισούς αρέσει πάρα πολύ, στους άλλους μισούς δεν αρέσει καθόλου. Τα συστατικά της είναι αμάλφι λεμόνι, καρικεύματα και κάρδαμο, μεσαίες νότες τσάι, νότες ανθέων και νότες πράσινο. Νότες βάσης είναι νότες ξύλων και μόσχος. Η αλήθεια είναι ότι εγώ βρίσκω ότι είναι αρκετά αντρική κολόνια. Την βρίσκω αρκετά masculine για γυναίκες, ωστόσο την λατρεύω. Δεν μου μυρίζει τόσο το λεμόνι, όσο το κάρδαμο. Και το κάρδαμο μου αρέσει πάρα πολύ, ωστόσο επειδή οι κολόνιες με κάρδαμο που έχω, που μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι η Cardamom Coffee της Lush. Και η κολόνια από το 4161 Tuesdays που μου είχε πάρει ο Κωστής δώρο, οι οποίες είναι πολύ βαριές για καλοκαίρι. Ωστόσο, αυτή είναι η μοναδική κολόνια που έχω που έχει κάρδαμο και μπορώ να τη φορώ στο καλοκαίρι χωρίς να πνίγεται κόσμος. Διχάζει λίγο γιατί πολλοί τη θεωρούν αρκετά αντρική. Ωστόσο, εγώ τη λατρεύω. Και επειδή κυριαρχεί το κάρδαμο και το λεμόνι, είναι ξινοβαριά, περίεργη. Το mask που έχει μέσα νομίζω επίσης ότι δεν μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Οπότε το κάρδαμο είναι που την κάνει αρκετά αντρική για μένα και αρκετά βαριά. Αυτά με τις αγαπημένες μου κολόνιες. Πείτε μου αν έχετε κάποια από αυτές τις κολόνιες. Πείτε αν σας ακούγεται κάποια αρκετά διασκεδαστική και σας ενθουσιάζει και θέλετε να την δοκιμάσετε. Πείτε μου αν έχετε κάποια και δεν σας αρέσει από αυτές. Και γράψτε μου στα σχόλια ποια είναι η αγαπημένη σας κολόνια γενικότερα. Επίσης, έρχεται και χειμωνιάτικο τέτοιο βίντεο που εκεί θα δείτε τα βαριά πυροβολικά της Γιούλης, τα οποία πραγματικά είναι βαριά πυροβολικά. Όχι, αλήθεια, είναι βαριά πυροβολικά.